Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Το έχουμε ανάγκη ως εκπομπή να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, παράλληλα με την προετοιμασία της ομάδος, δεν υπήρχε και αγωνιστική επίσημη δράση. Κυρίως ασχολιόμασταν με τα διοικητικά, με τον Παπαδόπουλο, με τον Σορούρ, τι θα γίνει με την ομάδα, ποιος θα βάλει τα λεφτά. Όλο αυτό το διάστημα μας απασχόλησε μέσα στο καλοκαίρι και το πρόσφατο χρονικό διάστημα. Επιτέλους μπορούμε να μιλήσουμε πολύ περισσότερο για το ποδόσφαιρο. Είχαμε και το παιχνίδι κυπέλου στο El Paso, που δεν έχει σημασία το πώς προκρίθηκε η ομάδα, αλλά το ότι προκρίθηκε, ειδικά σε αυτή την χρονική στιγμή που είμαστε. Και φυσικά και τη σημερινή κλήρωση του κυπέλου. Να υπενθυμίσω ότι το πρωτάθλημα πάει για 7 Οκτωβρίου, οπότε έχουμε καιρό να μας απασχολήσει. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν προπονητή με τον οποίο είχαμε μιλήσει κι άλλες φορές εδώ στην ώρα για μπλε, πριν λίγα χρόνια, όταν ήταν και προπονητής της K20 του Ηρακλή. Η ζωή και η μοίρα τα φέρνει έτσι ώστε ο κύριος Χατζηαθανασίου να είναι και πάλι στο τιμόνι, στο τεχνικό team, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, φυσικά τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Αλέκο Βοσνιάδη. Coach, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές σου. Και καλώς τα λέμε ξανά μετά από λίγα χρόνια. Πόσα πέρασαν, αλήθεια? Νομίζω είναι 2 χρόνια. Συμπληρωμένα. 2 χρόνια συμπληρωμένα, ναι, ακριβώς. Έφυγα τον Ιούλιο του 2016, αν δεν κάνω λάθος, οπότε είμαστε 2 χρόνια και κάτι. Πολύ διαφορετικά τα δεδομένα και για εσάς, μιας και δεν είστε στην K20, αλλά είστε στη μεγάλη ομάδα, αλλά και για τον Ηρακλή, όπως ήταν, όπως είναι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι όταν τον Ιούλιο που φύγαμε από την ομάδα, νομίζω ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά, κυρίως σε διοικητικό επίπεδο, γιατί είχαν αρχίσει τα δύσκολα, νομίζω, για τον Ηρακλή. Τώρα είναι μια εντελώς διαφορετική περίοδος. Mm-hmm. Τώρα νομίζω μόνο θετικά μπορεί να το βλέπει κάποιος όλο αυτό που έχει γίνει στον Ηρακλή αυτή τη στιγμή. Οπότε νομίζω είναι 2 διαφορετικές περίοδοι και στον Ηρακλή και για τον Ηρακλή και για μένα προσωπικά. Έχετε συνεργασία τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, με τον κύριο Βοσνιάδη, γιατί ήσασταν μαζί και στην Κέρκυρα, αλλά και πλέον συνεχίζεται στον Ηρακλή? Ναι, ναι, η συνεργασία μας ξεκίνησε πέρσι στην Κέρκυρα πρώτη φορά και συνεχίζουμε μαζί και στον Ηρακλή. Είναι θέμα ταιριάσματος, πώς να το πω? Με τον Αλέκο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Απλά ο καθένας είχε τον ακολουθήσει το δρόμο του. Νομίζω ήρθαν έτσι οι συνθήκες και ορίμασαν κυρίως από την πλευρά τη δική μου, θεωρώ, γιατί ο Αλέκος είναι χρόνια προπονητής, έχει κάνει αρκετά πράγματα στην καριέρα του. Mm-hmm. Νομίζω ότι πλέον είχε έρθει η ώρα που είχα οριμάσει εγώ ως ένα επίπεδο προπονητικά και σε επίπεδο γύμνασης. Οπότε ήρθε η πρόταση από τον Αλέκο και δεν μπορούσα να το αρνηθώ για κανένα λόγο. Για μένα ήταν κάτι το οποίο ήθελα πολύ καιρό να το κάνω, μιας και τον γνώριζα χρόνια. Πάντοτε θα ήθελα να μπω στο team του. Ευτυχώς ο ίδιος μου έδωσε την ευκαιρία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και από ό,τι φαίνεται είμαστε καλά και συνεχίζουμε μαζί. Και χωρίς να έχετε πολύ μεγάλο χρόνο στη διάθεσή σας να τους μάθετε, να σας μάθουν, μιλάω για τη σχέση με τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια, ήρθε αμέσως αυτό το παιχνίδι που τα είχε όλα, νομίζω, περίπου 3 φορές μας απασχόλησε. Φαντάζομαι είστε ήρεμοι πλέον, έτσι, από όσα έγιναν στο El Paso. Αν μιλάμε για τον αγώνα συγκεκριμένα, ναι, τώρα είναι πάντοτε μετά από ένα τέτοιο αγώνα, μετά μάλλον από μια τέτοια έκβαση αγώνα, μόνο ευτυχισμένος μπορεί να είσαι, μόνο ευχάριστα συναισθήματα μπορεί να έχεις. Απλά τώρα το θέμα είναι να κατευνάσουμε όλη αυτή τη χαρά, να τη βάλουμε στην άκρη και να συγκεντρωθούμε στη συνέχεια, η οποία είναι πολύ δύσκολη. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο κομμάτι, mm-hmm, που ανέφερε σε σχέση με τους παίχτες, θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές μπορούν να κατανοήσουν από την πρώτη στιγμή ποιους έχουν απέναντί τους. Νομίζω ότι μπορούν να καταλάβουν αν αυτοί που είναι απέναντί τους πρώτα απ' όλα τους σέβονται, γιατί νομίζω ότι πρώτα απ' όλα αυτό θέλει ο ποδοσφαιριστής, όπως και ο προπονητής, πρώτα απ' όλα θέλει σεβασμό. Αν τους σέβονται, αν υπάρχουν οι γνώσεις, αν μπορούν να στηρίξουν πράγματα πάνω τους, αν γυμνάζονται σωστά, αν προπονούνται σωστά,
νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές πλέον από αρκετά μικρή ηλικία, πόσο μάλλον τα παιδιά που έχουμε που είναι πάρα πολύ έμπειρα όλα, νομίζω ότι μπορούν να φουγκραστούν μέσα σε 1-2 ώρες συναναστροφής με το προπονητικό team. Νομίζω μπορούν να καταλάβουν τους έχουν απέναντί τους. Σαφώς εμείς τους ξέρουμε, πλέον μας έμαθαν και αυτοί που δεν μας γνωρίζαν, μας έμαθαν και νομίζω ότι μόνο καλά μπορεί να πάει αυτό το πράγμα και από την πλευρά τους και από την πλευρά μας. Όσον αφορά την πρόκριση, ήταν αυτό καθ' αυτό το ζητούμενο, έτσι, ανεξαρτήτως αν θα ερχόταν εύκολα ή δύσκολα, γιατί η ομάδα, η αλήθεια είναι ότι τώρα κάνει προετοιμασία. Εγώ, coach, έτσι το αισθάνομαι. Στην Άουσα ήταν μια τελείως διαφορετική ομάδα. Πλέον συνεχίζει μια τελείως διαφορετική ομάδα. Έχουν έρθει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε περίπου 30 στη διάθεσή σας να προπονείτε κάθε μέρα. Και σίγουρα σε τέτοιες περιπτώσεις παίρνεις το αποτέλεσμα, φεύγεις και προσπαθείς να μοντάρεις την ομάδα. Μοναδικός μας στόχος ήταν να προκριθούμε. Δεν το συζητώ. Οτιδήποτε άλλο δεν θα το έλεγα. Θα το έλεγα αποτυχία, αλλά οτιδήποτε άλλο δεν θα ήταν αυτό που πραγματικά θέλαμε εμείς. Οπότε στόχος η πρόκριση που είναι κάτι το οποίο τελικά επετεύχθη. Για πολλούς λόγους έπρεπε να γίνει αυτό. Κυρίως για λόγους γοήτρου θεωρώ, για λόγους ψυχολογίας. Όπως ήρθε αυτή η νίκη, να το πω, νομίζω ότι έδωσε κουράγιο και στα παιδιά, γιατί πραγματικά έχουν κάνει σκληρή προετοιμασία όλο αυτόν τον καιρό που καθένας από τη στιγμή που έχει έρθει στην ομάδα και ήθελε να νιώσει ότι πραγματικά πάμε, κάνουμε κάτι καλό, ξεκινάμε κάτι καλό. Νομίζω και τα παιχνίδια με τις ομάδες, κυρίως στη Super League, θα είναι μια πρόκληση και είναι κάτι το οποίο το θέλουμε όλοι. Γιατί καλό είναι να, μιας και δεν μπορούμε να φέτος να παίξουμε με αυτές τις ομάδες λόγω κατηγορίας, καλό είναι σιγά σιγά να αρχίσουν να μας νιώθουν, να μας μαθαίνουν, να βλέπουν ότι υπάρχει και ο Ηρακλής. Πολλά τα ωφέλη και ευτυχώς που ήρθε έστω και έτσι όπως ήρθε αυτή η πρόκριση. Η πρόκριση που έφερε κλήρωση σήμερα και η κλήρωση σας φέρνει ταξιδάκι στην Άξο. Την άλλη Τετάρτη είναι την επόμενη Τετάρτη είναι πολύ κοντά σε σχέση με τη σημερινή κλήρωση. Είναι θετικό το ότι θα προηγηθεί ακόμα ένα επίσημο παιχνίδι μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος που πάει μάλλον για 7 Οκτωβρίου. Ναι, είναι πολύ θετικό και νομίζω ότι είναι ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που παίζουμε με μια ομάδα που προέρχεται από χαμηλότερη κατηγορία. Σίγουρα δεν είμαστε έτοιμοι, πόσο μάλλον αν παίζαμε με κάποιον όπως είναι τα Γιάννενα ή ο Ατρόμητος. Αυτό είναι διπλά θετικό για μας, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμούμε την ομάδα που έχουμε απέναντί μας, αλλά σίγουρα θα μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε καλύτερα. Οπότε είναι θετικό έτσι όπως μας ήρθε, θετική όπως μας ήρθε η κλήρωση. Πόσο δύσκολο είναι και για σας και για τον κύριο Βοσνιάδη, για όλο το team, να διαχειριστείτε όλο αυτό το υλικό. Από την άλλη, πόσο ωραίο είναι ένας προπονητής να έχει όλους αυτούς τους παίκτες στη διάθεσή του και να μην στεναχωριέται χτύπα ξύλο αν κάποιος τιμωρηθεί, αν κάποιος έχει κάποιο τραυματισμό ή κάποια απουσία τέλος πάντων. Έχω πει ένα πράγμα στον Αλέκο. Του λέω Αλέκο, φέτος δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση όταν βγάζεις 11 και 18. Και αποστολή, όχι μόνο 11, ναι, και αποστολή. Ναι, είναι σε τρομερά δύσκολη θέση γιατί έχουμε 30 εισάξιους παίχτες. Από εκεί και πέρα όμως έτσι πρέπει να είναι ο Ηρακλής. Πρέπει να έχει βάθος πάγκου γιατί το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής είναι μακρύ, έχει δυσκολίες και πρέπει αυτός που βγαίνει να τον αντικαταστεί κάποιος τουλάχιστον εισάξιος. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση του ρόστερ, νομίζω ότι είναι και η πιο δύσκολη δουλειά που έχει να κάνει ένας προπονητής. Και όσο μεγαλώνουν οι κατηγορίες, όσο πάμε δηλαδή πιο ψηλά, είναι και νομίζω ότι είναι το ζητούμενο κυρίως για τον προπονητή αυτό. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίος ο όρος του manager στο εξωτερικό. Ο προπονητής δεν είναι coach, είναι περισσότερο manager. Οπότε θεωρώ εκτός από το κομμάτι το τακτικό και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη συμπεριφορά και τη λειτουργία
της ομάδας μέσα στο γήπεδο. Αν πούμε ποιο είναι το πιο δύσκολο, σίγουρα είναι αυτό. Είναι η διαχείριση του ρόστερ, ειδικά όταν αποτελείται από ποδοσφαιριστές που έχουν αυτή την αξία και τις προσωπικότητες αυτές που έχουν καθιερωθεί όλα αυτά τα χρόνια σε επίπεδο Football League και Super League. Για παράδειγμα, προχθές βλέπαμε το παιχνίδι και λέγαμε όλοι μας, αν και εντάξει, ο Clayton ήρθε στο και πέντε που λέμε, δηλαδή με μία-δύο προπονήσεις, δεν ξέρω, έπαιξε στο μάτς, αλλά πόσο πολυτέλεια ήταν να έχεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή στο μπάγκο και να το ρίχνεις μέσα στον αγώνα, για παράδειγμα, έτσι. Ναι, εντάξει, ναι, όπως το είπες, δεν είναι. Είναι πολλοί παίχτες. Εντάξει, τώρα ο Clayton είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά γενικότερα έχουμε παίχτες οι οποίοι κάλλιστα θα μπορούσαν να αγωνίζονται και στις ομάδες Super League και να είναι βασικοί σε αυτές τις ομάδες. Βεβαίως. Και όταν γυρίζεις και βλέπεις τον πάγκο και έχεις ποδοσφαιριστές όπως ο Clayton και όπως τα υπόλοιπα παιδιά που έχουμε, για μας είναι τεράστιο κέρδος αυτό. Mm-hmm. Μιας και λέμε για κέρδος. Υπάρχει πλέον ηρεμία, τη διαισθάνεστε και στα αποδυτήρια με τις διοικητικές εξελίξεις? Το ότι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής έχει μεγαλομέτοχο, έχει πρόεδρο, έχει Δέλτα Σίγμα, ξέρει που πατά, ξέρει που βαδίζει, έχει έναν άνθρωπο που θα κάνει μια επένδυση στην ομάδα. Έφερε ηρεμία? Γιώργο, θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε η προηγούμενη κατάσταση, mm-hmm. την προηγούμενη διοίκηση που έφερε τον Ηρακλή εδώ που τον έφερε, θεωρώ ότι τώρα όλοι θα ήταν ευτυχισμένοι, θα πετούσαν στα σύννεφα. Δεν έχει δοθεί η έκταση του γεγονότος, του πόσο θετικό είναι αυτή η εξέλιξη για τον Ηρακλή. Ίσως γιατί ο κόσμος γενικότερα είναι συγκρατημένος. Σωστά. Λόγω του τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αν το δούμε σε απόλυτες τιμές και βγάλουμε εντελώς το παρελθόν, ήταν η μέρα χαράς, η Παρασκευή, νομίζω, Παρασκευή δεν ξεκαθάρισε το τοπίο, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, νομίζω ότι ήταν η μέρα χαράς για όλο τον κόσμο του Ηρακλή, πρώτα απ' όλα. Ήταν μια ανακούφιση και για αυτούς και για όλους όσους αποτελούν την ομάδα του Ηρακλή. Mm-hmm. Και μακάρι να υπάρχουν πολλές μέρες χαράς από εδώ και πέρα, και στο αγωνιστικό και στο εξωαγωνιστικό, γιατί ειδικά στο εξωαγωνιστικό το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλοι μας έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και το ζήσατε κι εσείς. Ναι, επειδή έζησα και την αρχή της προηγούμενης κατάστασης, γιατί πάλι το 2014, αν δεν κάνω λάθος, το καλοκαίρι που ξεκινήσαμε όλοι με τη νέα διοίκηση στη Football League, υπήρχε μια αισιοδοξία. Νομίζω τώρα ότι επειδή θυμάμαι ακριβώς και τα γεγονότα και το πώς ήταν τότε η κατάσταση, νομίζω ότι είναι πολύ πιο θετικά τα δείγματα από την αρχή. Και τότε ήταν θετικά, αλλά νομίζω τώρα έχουν καλύτερη βάση. Εκεί είχε έρθει η γρήγορη αγωνιστική επιτυχία και μας παρέσυρε όλους. Η ομάδα ανέβηκε εύκολα στη Super League, έκανε και πορεία πρωταθλητισμού στο κύπελλο φτάνοντας στα ημιτελικά και την επόμενη χρονιά άρχισε να... Ναι, δεν το βλέπω αρνητικό, γιατί αν δεν υπήρχε και εκείνος ο άνθρωπος, με ό,τι έχει γίνει και ό,τι έχουμε τραβήξει εμείς οι άνθρωποι που δουλεύαμε αυτά τα δύο χρόνια, τρία στον Ηρακλή, ακόμα και εκείνο ήταν κάτι θετικό, γιατί αν δεν κάνω λάθος και τότε ο Ηρακλής ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Μόνο θετικά μπορεί να το αντιμετωπίσει κάποιος, πόσο μάλλον τώρα όταν έχουμε άνθρωπο απέναντί μας ο οποίος υπάρχει πραγματικά, ξέρουμε ποιος είναι, τι είναι, mm-hmm. τι κάνει. Mm-hmm. Νομίζω είναι ακόμα καλύτερα τα σας πράγματα. Σας επισκέφτηκε, είχατε επαφή το παιχνίδι πριν από αυτό στη Μίκρα, δεν ξέρω, με την ομάδα ήρθε γενικά. Και στη Μίκρα ήρθε, και mm-hmm. στη Μίκρα ήρθε, απλά έτυχε την ώρα που ήταν εκεί να κάνουμε προπόνηση και κλείναμε καλό να μην την διακόψουμε. Αλλά μετά μας επισκέφθηκε στο ξενοδοχείο, δηλαδή στην Αθήνα, για τον αγώνα, ναι, με τον Εθνικό, mm-hmm. ήρθε βέβαια, ναι, ήρθε από εκεί και μιλήσαμε, μας μίλησε και ο ίδιος, όλα καλά. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, καλώς επιστρέψατε στην ομάδα, εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το ζήσετε και φυσικά στο τέλος να είμαστε όλοι χαμογελαστοί με την άνοδο. Τώρα για το κύπελο, όσο πιο μακριά, όσα περισσότερα ωφέλη μπορούμε να έχουμε, ας τα έχουμε. Ναι, εντάξει, στόχος μας δεν είναι τόσο
τόσο άμεσος ο στόχος του κυπέλου. Για μας είναι κάποια παιχνίδια τα οποία θα πάρουν συμμετοχή όλοι μας οι ποδοσφαιριστές. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αλλά ο στόχος είναι πραγματικά να ανέβει ο Ηρακλής στη Super League και να καθιερωθεί εκεί. Μακάρι να είμαστε δυνατοί, μακάρι να μπορέσουμε να πετύχουμε. Ο Ηρακλής είναι τεράστιος σύλλογος και τον χρειάζεται γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Πραγματικά λείπει πραγματικά αυτή η ομάδα. Εύχομαι, coach, καλή δύναμη και στο τέλος, όπως είπα και πριν, να χαμογελάσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να είμαστε γεροί και να έχουν όλοι υπομονή. Εμείς αναγκαστικά πρέπει να έχουμε υπομονή, γιατί δουλεύουμε μέσα εκεί και ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και πόσο δύσκολη είναι αυτή η κατηγορία. Mm-hmm. Γιατί καλό είναι, Γιώργο μου, και συγγνώμη που σε κρατάω λίγο ακόμα, αλλά... τι χαρά μου, ναι, χαρά μου. Καλά είναι τα ονόματα, καλοί είναι οι προπονητές, καλές είναι οι εγκαταστάσεις, καλός είναι ο Ηρακλής, αλλά... Η football league είναι πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία και θεωρώ ότι φέτος είναι ακόμα πιο δυνατές οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση και θα γίνει ένα πραγματικά δυνατό πρωτάθλημα. Τίποτα νομίζω δεν έχει κριθεί πριν μπούμε στο γήπεδο, γιατί όλοι θέλουν αυτό. Τουλάχιστον 6-7 ομάδες όλες θέλουν να ανέβουν και ειδικά 2-3-4 έχουν πολύ αξιόλογο ρόστερ. Και όλες θα θέλουν να κερδίσουν τον Ηρακλή, έτσι. Και αυτό πάει περισσότερο στις ομάδες που δεν θέλουν να ανέβουν, γιατί ακόμα και αυτές θα θέλουν να κερδίσουν. Να έχουν να λένε ότι έπαιξαν με τον Ηρακλή και κερδίσαν και του κόψαν βαθμούς. Πάντοτε γίνεται αυτό. Το έζησα στην προηγούμενη μου θητεία στον Ηρακλή. Πάντοτε με τον Ηρακλή υπήρχε ένα τέτοιο θεματάκι. Υπομονή από όλους. Υπομονή από εμάς, υπομονή από τον κόσμο. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και εμείς και οι ποδοσφαιριστές και η διοίκηση θεωρώ ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Βάζετε πολλές όμως, 6-7 θεωρείτε ότι θα διεκδικήσουν την άνοδο. Ναι. Νομίζω ναι. Είναι και μία η θέση, γιατί στα μπαράζ δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι μία μόνο απευθείας. Ναι. Εντάξει, τώρα να μην απαριθμίσουμε ομάδες, αλλά όχι, εκτός από 2-3 που είναι πραγματικά φαβοροί, έχει και άλλες 2-3 που θα βγουν στην πορεία του πρωταθλήματος. Και μπορεί να προκύψουν, θα παίξουν, δηλαδή. Ναι, 100%. Και θα παίξουν, νομίζω, και ρόλο στην έκβαση του πρωταθλήματος. Θέλει πολύ υπομονή. Είναι μεγάλο πρωτάθλημα. Έχετε απόλυτα δίκιο. Σας ευχαριστώ ξανά για την ωραία κουβέντα. Έγινε. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια, coach. Καλή δύναμη. Χαίρετε. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Θάνο Χατζηαθανασίου, που επιστρέφει στον Ηρακλή, αυτή τη φορά ως συνεργάτης, ως βοηθός του Αλεκουβοσνιάδη.